Εφοπλιστής κατηγορείται ότι βύθισε δύο πλοία στα νυχτά της Σάμου. Ο Γερμανός γίνεται η πρώτη μεγαλύτερη πολυεθνική ελληνική εταιρεία με πάνω από 500 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα γίνεται η μεγαλύτερη καπιταλιστική αναπτυσσόμενη χώρα στα Βαλκάνια. Τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Ξενοφοβία, τρομονόμη και ρατσισμός γεννιέται κάθε μέρα φιλετικός διαχωρισμός. Η αστική αντίληψη έχει μπει στα συνδικάτα, εργατικά ατυχήματα γινόνται ρε για πλάκα. Βάλτε φωτιά στα κάτεργα της πίστος της κλαδιάς. Εκεί που εργάτης μάγκα μου πεθαίνει με μιας. Το χώμα έχει ποτιστεί με το αίμα εργατών για χάρη της Ολυμπιάδας των εταιριών. Οι τεχνικές του Καποδίστρια καλά έχουν στεριώσει. Η Εθνική Τραπέζα Ελλάδος έχει μεγαλώσει. Στα Βαλκάνια ελληνικός υπεραλισμός κυριαρχεί. Στην Ευρώπη ελληνικός καπιταλισμός ανθεί. Δολοφονίες κάθε μέρα λίνων ξένων εργατών. Γιατί δεν ήταν παραγωγικοί στα μάτια των αφεντικών. Τα αφεντικά σκοτώνουνε τους μετανάστες. Γι' αυτό πες μου γαμώτο, ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Στις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με στις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Στις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με στις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Εφοπλιστές βυθίζουν πλοία, κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν εύκολο χρήμα χωρίς καν να κουραστούν. Διδώνουν μέσα τους εργάτες για να αθωθούν και οι δικαστές δεν τους δικάζουν γιατί θα λαδωθούν. Δε μου έβγαζουν ειδήσεις, ήταν άτυχη στιγμή. Ο εργάτης λέει γλίστρισε πάνω στο σχαρί. Το σώμα του πεθαμένου δεν το ζητάει κανείς. Έτσι μας βγαίνει νικητής ασφαλεία ο κόλλος εφοπλιστής. Το Σάμινα δεν πνίγηκε από κανένα κουφοντίνα, αλλά από τον καπετάνιο που δούλευε στην εταιρεία. Αυτοί που είναι τρομοκράτες είναι οι πολιτικοί. Σκοτώνουν για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει παραπάνω νόμοι, φόροι, νέες δυνάμεις μπάτσων. Μα και τρομονόμοι, γι' αυτό μια λύση είναι η γενική απεργία. Να πεθάνει το κεφάλαιο από την αντρασία. Τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου. Με τις νάγκες του Εύρου και στον πάτο του Αιγαίου βρίσκεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου.